Γιατί 10 χρόνια τώρα ήσασταν ανενεργοί και δεν φαινόσασταν? Ήμουνα ενεργή, αλλά οι εκθέσεις που έκανα ήταν στο εξωτερικό. Πιο πολύ δούλευα Αυστραλία, Καναδά, Ευρώπη και Τουρκία και σε διάφορα μέρη έχω κάνει εκθέσεις. Αθήνα εννοείται. Αλλά όλα τα καλοκαίρια ήμουνα πάντα εδώ στον Ανάβατο. Έκανα τα σεμινάρια μου. Μόνο ανενεργή δεν ήμουνα, συνεχώς δούλευα. Απλά δεν φαινόσασταν στο νησί τόσο παρά στο εξωτερικό και ίσως στην Αθήνα. Δεν έχετε κάνει έκθεση τα τελευταία 10 χρόνια? Όχι, καθόλου, καθόλου, σχεδόν ναι. 10 χρόνια. Αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου τις βραχογραφίες που πραγματικά για πρώτη φορά κάνω έκθεση. Κάτι και νέο δεν. Αυτό. Ναι, χαίρομαι που το λες. Δεν έχει εκθέσει κάποιος βραχογραφίες. Χαρακτικά ή ανάγλυφα στην πέτρα. Έχουν γίνει, αλλά ποτέ να ακολουθεί τη γραμμή της πέτρας και το ανάγλυφό της, ώστε να, αυτό που η ίδια η πέτρα έχει επάνω, να μπορέσεις να το δείξεις και να καταλάβει και ο οποιοσδήποτε έρθει στο χώρο μας τι ακριβώς έχω δώσει. Θα μας πείτε, τι ακριβώς όμως είναι αυτή η τεχνική της βραχογραφίας? Δηλαδή, διαλέγετε μία πέτρα και αρχίζετε και τη φιλοτεχνείτε? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πάμε στο βουνό και να ψάξουμε να βρούμε τις πέτρες που από την αρχή θα δούμε ότι βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο εμείς. Ξεχωρίζουμε ότι αυτή η πέτρα μπορεί να ζωγραφιστεί. Στον Ανάβατο ψάχνω πέτρες που να έχουν γεωμετρικές επιφάνειες ώστε να κάνουν τα σπιτάκια του Αναβάτου. Εδώ όμως έκανα πολύ διαφορετική δουλειά. Έψαξα πετρώματα που έχουν θέματα μυθολογίας, βυθό, πάρα πολλά θέματα με όμηρο, με διάφορα. Λοιπόν, βρίσκουμε την πέτρα, πρέπει να έρθει κάποιος εργάτης να την κουβαλήσει, γιατί δεν μπορώ εγώ, είναι πάρα πολύ βαριές οι πέτρες. Μετά από εκεί θα πάει στο εργαστήριό μου, θα καθαριστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Αν χρειάζεται να βάλουμε κάτω ξύλο ή μέταλλο, όπως έχουν αρκετές, θα πρέπει, συνεργάζομαι με κάποιο κύριο ο οποίος μου κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά πάντα πρέπει να είμαι και εγώ εδώ, εκεί, να δω τι ταιριάζει, τι μπορούμε να βάλουμε, να βρούμε το ανάλογο ξύλο. Είναι μια χρονοβόρα υπόθεση και πολύ κουραστική. Μετά θα έρθει στο εργαστήρι μου και πρέπει εγώ, όπως βλέπετε, να ανακαλύψω πάνω στην πέτρα μου ακριβώς τι παρουσιάζει το ανάγλυφό της, ώστε να το δείξω και σε όλους τους άλλους που θα το δουν. Καταρχήν να σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Δηλαδή, ειλικρινά είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου γενικά, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ η πέτρα. Θεωρώ ότι κάθε πέτρα είναι μια καινούργια ανακάλυψη. Πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με την πέτρα? Όταν πέθανε ο άντρας μου, είχαμε ένα βράχο έξω στο χτίσι ίδιοι. Είχαμε κάνει ένα βράχο να καλύψουμε τα καλώδια της ΔΕΗ και αυτά, και μετά έψαχνα ένα βράχο να το ζωγραφίσω. Και λέω, γιατί να μην κάνω το δικό μου βράχο που είναι στο σπίτι μου. Έτσι ξεκίνησα, ζωγράφισα κάποια κομμάτια για μένα, για προσωπικούς λόγους, έτσι. Να σας πω, ήταν και τα μετέωρα το πρώτο κομμάτι, για να τα στολίσω εγώ. Και στο τέλος είδα ότι ο κόσμος ενδιαφερόταν πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, πάρα πολύ στον Ανάβατο. Τώρα έκανα ένα βήμα παραπέρα. Έκανα μόνο τις πέτρες και έκανα, θα δείξουμε μετά, θέματα του Αναβάτου. Μετά άρχισα να βρίσκω κάποια θέματα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά, και πέτρα, ξύλο, μέταλλο. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα, γιατί εμένα πάντα μου αρέσει να κάνω. Αναμειγνύει τελικά. Ναι, καινούργια πράγματα, και τα θέματα μου είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα που έκανα πριν στον Ανάβατο. Άρα υπάρχει μια διαφορετική οριμότητα πλέον στα έργα σας. Θεωρώ ότι ο κάθε καλλιτέχνης, αν μένει στάσιμος, καταρχήν ο ίδιος κουράζεται και βαριέται. Πρέπει να εξελίσσεται, να κάνει καινούργια πράγματα, να ανακαλύπτει καινούργιες τεχνικές, τεχνοτροπίες, άλλα υλικά,
ώστε να μπορεί και σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνη να εξελιχθεί. Αυτό έχει να κάνει με τα ταξίδια τα οποία κάνατε στο εξωτερικό, αυτή η ανανέωση? Σίγουρα βοηθάνε και ανοίγεις τους οριζοντές σου, βλέπεις και δουλειά άλλων καλλιτεχνών, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που λέμε τώρα η βραχογραφία, ειλικρινά δεν το είδα κάπου, ούτε το έψαξα πάρα πολύ και στο Επιμελητήριο Εργαστικών Τεχνών και παντού. Δεν έχει γίνει και δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο. Να ζωγραφίζουμε βότσαλα, να ζωγραφίζουμε ίσως πετραδάκια, πιολία. Ναι, αλλά αυτό το να γίνεται ολόκληρος βράχος, να ζωγραφίζεται, γιατί επάνω στον ανάβατο έχω ολόκληρα βράχια. Σχεδόν όλο το σπίτι είναι ντυμένο με βράχια. Είναι για παγκόσμια πρωτοτυπία ουσιαστικά. Είναι πολύ ιδιαίτερο, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί κάπου ούτε εγώ, ούτε βρήκα κάτι στο ίντερνετ, κάτι παρόμοιο. Από τη στιγμή που βρίσκουμε τον βράχο για να ζωγραφιστεί, πόσο διάστημα μας παίρνει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο? Αυτό συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει ακριβώς και στα ζωγραφική γίνεται. Δηλαδή, μπορεί ένα κομμάτι να το πιάσουμε να είναι εύκολο και να ζωγραφιστεί σε λίγες ώρες και μπορεί να μας φάει εβδομάδες και μήνες καμιά φορά, ανάλογα πόσο δύσκολο είναι το κομμάτι μας. Και το δυσκολότερο ακόμα είναι να βρεις το κομμάτι που σου κάνει, αυτό που σας είπα στην αρχή, αλλά να το μελετήσεις κιόλα. Μέχρι να το μελετήσεις τι ακριβώς θα βγει και πάλι στην πορεία. Μπορεί να αλλάξει. Να αλλάξει. Πάλι στην πορεία ανακαλύπτεις. Φτιάχνοντας αυτό, μπορεί να. Αυτό τον ελέφαντα δεν τον είχα δει στην αρχή. Ούτε και κάνοντας τον ελέφαντα εμφανίστηκαν όμως κάποιες άλλες μορφές. Οπότε τις προχώρησα κι αυτές. Αλλά τα θέματα πρέπει να υπάρχει μια ιστορία στο καθένα. Να υπάρχει ένα story, όχι οτιδήποτε. Αυτό το ονόμασα βυθισμένη πολιτεία και αν το πάρουμε βόλτα θα δούμε ψάρια, θα δούμε πρόσωπα τα οποία λες και έχουν μείνει πετρωμένα στον χρόνο και αυτό είναι το γοητευτικό και το ενδιαφέρον και για μένα πρώτα απ' όλα. Θα μας πείτε στην έκθεση αυτή πώς θα φιλοξενηθούν? Γύρω στα 40 κομμάτια βραχογραφίας θα έχω και θα βάλω και κομμάτια ζωγραφικής που πιο πολύ τα είχα δουλέψει όταν δούλευα σαν ζωγράφος στο Κουραζιερόπλαιο Σελέστια Ολύμπια και στο Σελέστια Νεφέλη. Έκανα κάποια έργα, τα ξαναδούλεψα εδώ, είναι πιο προσεγμένα και θα τα δείξω στον κόσμο. Η έκθεση πότε θα είναι? Η έκθεση ξεκινάει στις 14 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα θα έχουμε τα εγκαίνια. Μακάρι να μας έρθει όλος ο κόσμος. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Οι χιώτες όλα τα χρόνια, από το 72 που εκθέτουμε, στηρίζουν, με αγαπάνε και έρχονται πάντα και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα με τιμήσουμε την παρουσία τους. Από τις 14 λοιπόν μέχρι τις 30 του Ιουνίου. Μέρες και ώρες που έχει ανοιχτά το ομήριο. Συνήθως το ομήριο είναι κλειστό τη Δευτέρα, την Πέμπτη το πρωί. Και τις Κυριακές αν δεν έχει εκδηλώσεις, αλλά τις δύο Κυριακές, στις 23 και στις 30, υπάρχουν εκδηλώσεις το απόγευμα, οπότε θα είμαι και εγώ ανοιχτή. Αυτά τα 40 έργα τα οποία θα εκθέσετε στο Ομήριο, σε πόσο διάστημα περίπου ολοκληρώθηκαν? Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, γιατί έχω κομμάτια τα οποία τα είχα στην προσωπική μου συλλογή και τα έχω αρκετά χρόνια, αλλά τα περισσότερα τα έχω δουλέψει περίπου 2 χρόνια τώρα. Τα περισσότερα κομμάτια, αυτά που σου είπα που δεν είναι πια ανάβατος, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά θέματα. Βλέπουμε μια πέτρα, η οποία την έχω ονομάσει η χώρα των παραμυθιών. Βλέπουμε ένα χτίρια επάνω που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια καστροπολιτεία, όπως περίπου τον ανάβατο. Βλέπουμε την κόκκινο σκουφίτσα, τη γιαγιά, το λύκο και πάρα πολλές άλλες ιστορίες από τα παραμύθια. Επομένως, αυτό το κομμάτι το έχω ονομάσει «Χώρα των παραμυθιών». Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε 2 κομμάτια που είναι η ιστορία του Αναβάτου, η μεγάλη μου αγάπη, η ιστορία, οι μητέρες που πέφτουν από το γκρεμό. Αλλά πιο πολύ θα ήθελα να εστιάσουμε σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτά κάπου τα έχουν δει οι φίλοι μας στοιχείο. Εδώ βλέπουμε ένα υπέροχο κομμάτι «Χαλαζία». Και
αν το δούμε, είναι από όλες τις πλευρές ζωγραφισμένο. Το κάτω μέρος είναι ξύλο, το επάνω, αυτά τα χρώματα είναι δικά του χρώματα, δεν έχω επέμβει. Είναι ξεχωριστά, βλέπετε εδώ χτίρια, είναι μορφές. Ναι, 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 ναι. Αν προσέξετε, εδώ είναι ένας μάγος, εδώ είναι ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα. Είναι πολύ κάστρα, πολιτείες ολόκληρες, ζώα. Βλέπετε, αυτό το κομμάτι είναι ξύλο. Εδώ είναι ο Χαλαζίας. Εδώ δέσαμε το ξύλο, το μέταλλο και το... Είναι αυτή η ανάμειξη των υλικών που είπατε. Την ανάμειξη των υλικών. Και εδώ βλέπουμε πολύ διαφορετικά πετρώματα. Όπως σας είπα, τα ψάχνω πάρα πολύ προσεκτικά. Στο ανάγλυφο δεν επεμβαίνω καθόλου, μα καθόλου. Το κάτω μέρος είναι ξύλο και τα χρώματα είναι δικά τους χρώματα. Δεν βάζω χρώμα τις περισσότερες φορές στα έργα. Και εδώ θα δούμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Το κάτω μέρος είναι μέταλλο και σε κάποια σημεία. Το έχω ονομάσει το δέντρο της ζωής. Και εδώ βλέπουμε, λες και είναι πιθάρια που έχουν μεταμορφωθεί σε ανθρώπινα πλάσματα. Δεν ξέρω, σε αυτό το κομμάτι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν κάθε φορά που θα το βλέπουμε θα ανακαλύπτουμε καινούργιες μορφές, καινούργια πλάσματα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε με πρώτη ματιά. Όσο το ψάχνουμε, τόσο θα ανακαλύπτουμε αυτές τις μορφές που σας είπα. Υπάρχουν πετρώματα τα οποία τα βρίσκω στις άκρες των δρόμων και είναι από διανοίξεις δρόμων, χαλαζίες και ιδιαίτερα πετρώματα. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πέτρωμα, το βρήκα στον Ανάβατο. Και εδώ, όπως σας είπα, μπορεί να μπλέξω ακόμα και κέρατα ζώων που έχω βρει. Δείτε τι όμορφα που δένει ο κορμός της ελιάς, το ανάγλυφο της πέτρας και δείτε πόσο διαφορετικό όμως είναι από την κάτω πλευρά. Και πάλι στο κάτω μέρος που είναι το ξύλο υπάρχουν δεκάδες μορφές και εδώ. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε. Όλα λοιπόν τα πετρώματα είναι από διαφορετικές περιοχές. Αυτό είναι από τον κάμπο της Χίου που έχουμε την υπέροχη πέτρα μας. Τα χρώματα δεν έχω αγγίξει τίποτα. Απλά τις μορφές ανακάλυψα και προσπάθησα να ζωγραφίσω. Είναι πολύ διαφορετικό και από τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι ξεχωριστό κομμάτι. Είναι εκατοντάδες μορφές. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, σας λέω, όταν το κοιτάξουμε για πρώτη φορά. Και εδώ, και εδώ είναι ένα κομμάτι που έχει σχέση με τον Οδυσσέα. Στην πίσω πλευρά, που είναι λίο, είναι μαρμαρό. Έχω τον Οδυσσέα, βλέπετε την Αργό. Και εδώ επάνω είναι οι Σιρήνες. Όπως αν το δούμε και από αυτή την πλευρά, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο Οδυσσέας και οι Σιρήνες, αλλά βλέπετε πόσο πιο ωραία μας το δίνει το ανάγλυφο της πέτρας. Όλα είναι ξεχωριστά κομμάτια και κανένα δεν είναι όμοιο με το άλλο. Γι' αυτό είναι και τόσο γοητευτικά. Εδώ βλέπουμε μια πέτρα που έχει διαμπερή τρύπες. Δεν τις βρίσκω πολύ εύκολα αυτές τις πέτρες και εκεί βλέπουμε ένα κομμάτι με πέτρα πάλι του κάμπου. Στα σημεία αυτά δεν έχω ζωγραφίσει καθόλου, ούτε έχω επέμβει χρωματικά, είναι τα χρώματα της πέτρας. Και κάτι ιδιαίτερο εδώ, να μην τα δείξουμε κιόλα και κουράζουμε τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε ένα καμένο ξύλο, δεν έχω ξύλο άλλο, αλλά αυτό με εντυπωσίασε πολύ. Έχει το πρόσωπο ενός λύκου, μια κουκουβάγια, αλλά αν το κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά θα δούμε πραγματικά δεκάδες πλάσματα, μορφές, πάρα πολλά. Και από την άλλη πλευρά βγαίνει πάλι ένα ζώο, όπως εδώ, ένα κρυάρι, πριγκίπισες, βασιλιάδες και όλα αυτά ήταν ένα καμένο ξύλο. Είναι μια ιστορία κι αυτό. Πολύ ιδιαίτερα πετρώματα και εδώ. Α, να σας δείξω και αυτό το απόχτημά μου. Έχω ένα-δυο κομμάτια μόνο. Δεν φαίνεται, πρέπει να πέσει φωτισμός. Είναι ασημόπετρα. Αυτές τις έχω βρει στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας.
Είναι πολύ ιδιαίτερες πέτρες, όπως και αυτό. Και χίλιες φορές να προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω. Θα ήθελα να δείξουμε εδώ επάνω πόσα πλάσματα, πουλιά, ζώα. Είναι μια κυρία με ένα υπέροχο καπέλο, παράξενο. Το καπέλο της έχει πολλά, πολλά πλασματάκια επάνω. Και είναι πολύ γοητευτικά. Περίπου αυτά, και όταν έρθει ο κόσμος θα δει πολύ περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα.